Τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης συγκεντρώνουν αυτές τις μέρες από τα στελέχη της επίσημης εισηγμένης Ευρωσύμβουλης που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία μετά από εντολή της διοίκησης της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης. Σύμφωνα με την Καθημερινή, εφόσον εγκριθεί το πλάνο βιωσιμότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, εκτιμάται ότι η διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης θα ζητήσει τη διατήρηση της Συμφωνίας Ειρήνης που έχουν υπογράψει μεταξύ τους και έχει διάρκεια έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης αναμένεται να ζητήσει Συμφωνία Ειρήνης να ανανεωθεί για έναν ακόμη μήνα επικαλούμενη τα Capital Controls. Παράλληλα, η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης στη διάρκεια του τελευταίου διμήνου προχώρησε σε διακανονισμό των οφειλών της προς τη ΔΕΠΑ ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από την καμπάνια του 2014, όσο και με την Τρένο ΣΕΣ, την οποία οφείλει 2,8 εκατομμύρια για τη μεταφορά τέφλων πέρσι. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΠΑ, η συμφωνία προβλέπει ότι η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης θα προπληρώσει 3 εκατομμύρια για τις καταναλώσεις που θα κάνει φέτος στο πλατή και μία δόση για τα περσινά χρέη και τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου, ενώ με την Τρένο ΣΕΣ η συμφωνία προβλέπει να δοθεί προκαταβολή 700.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που είναι η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος υπό ειδική ακαθάριση έχει προκαταβάλει από 6 Τετάρτου του 2015 στον ειδικό λογαριασμό της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης έχει διαθέσει σήμερα το ποσό των 17,8 εκατομμυρίων ευρώ.